Καλημερίζω τον πρόεδρο των φοροτεχνικών τώρα στη συνέχεια, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στο κράτος σας. Λοιπόν, από το ένα θέμα, ανοίγει η πλατφόρμα στην οποία οι δικαιούχοι, δεν ξέρω αν είναι σήμερα αύριο, που θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση επιδότησης καυσίμων μέσω της εφαρμογής gov.gr. Και επίσης υπάρχει και μια πρώτη εικόνα βάσει των στοιχείων που έχει δώσει η ΙΑΔΕ, που λέει ότι υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Έχουν περίπου υποβληθεί 100.000 δηλώσεις. Από αυτές το 24,49% περιλαμβάνει χρεωστικό ή καθαριστικό σημείωμα, με το ύψος του πρόσθετου φόρου να κυμαίνεται από τα μέσα επίπεδα στα 470 ευρώ και ο λογαριασμός να ανεβαίνει, αλλά ακόμα είναι από την άλλη και πολύ νωρίς έτσι να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, αλλά είναι μια πρώτη εικόνα. Άντε, πάμε και για τα δύο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να πούμε ότι αύριο κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει πλατφόρμα στο gov.gr για την επιδότηση των καυσίμων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η επιδότηση καυσίμων είναι 50 ή 55 ευρώ σε ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, 30 ή 35 ευρώ σε ιδιοκτήτες δικύκλων. Η διαφορά των 5 ευρώ έγινε στο γεγονός του όποιος επιλέξει να λάβει την προπληρωμένη κάρτα μέσω έξυπνου κινητού έχει τον πόνους των 5 ευρώ. Όποιος επιλέξει να γίνει κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό το ποσό θα λάβει 5 ευρώ λιγότερα. Όποιος πάρει τη virtual card αυτή την εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει θα κατέβει στα έξυπνα κινητά και θα πληρώνει μέσω αυτής της εφαρμογής στα 55 ευρώ, στα πρατήρια ευρώ καυσίμων, θα πρέπει έως 39 ευρώ μου να την έχει εξαργυρώσει. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστραφούν τα χρήματα. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, έτσι? Ναι, ακριβώς. Ναι. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Η εφαρμογή, από όσα όλοι μας ακούμε, γιατί δεν την έχουμε δει ακόμα, είναι εύκολη εφαρμογή. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι απαιτούνται οι κωδικοί του TaxisNet, όποιος έχει στοιχειώδη εξοικείωση με τους υπολογιστές θα μπορεί και μόνος. Γίναμε ειδικοί με τα πιστοποιητικά που βγάζαμε μέσω του gov.gr τον καιρό της πανδημίας. Εξοικειωθήκαμε, θέλαμε και όχι, θέλοντας και όχι. Και όσοι έχουμε παιδιά ακόμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακόμα βγάζουμε πιστοποιητικά. Ναι, έτσι. Οπότε. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια απλή διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως μπορεί κάθε πολίτη μόνος του να κάνει την αίτηση μέσω του gov, μέσω των ΚΕΠ ή μέσω ιδιώτη πάροχου, είτε λογιστή, είτε οποιοδήποτε, που όμως αυτή την περίπτωση να πληρώσει ένα ποσό, πόσο μικρό και να είναι, θα μειώσει ακόμα περισσότερο το ήδη μικρό ποσό της επιδότησης. Η Κρήτη συμπεριλαμβάνεται στα νησιά. Οπότε πάει για το τρίμηνο στα 50 ευρώ, ναι? Ναι, ακριβώς. 50-55, 30-35 για τα δίκτυα. Να δώσουμε δύο διευκρινήσεις εδώ που είναι πολύ σημαντικές για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Η επιδότηση δίνεται ανά αφημή και όχι ανά όχημα. Μάλλον ανά αφημή και όχημα. Κάθε αφημή μπορεί να επιδοτηθεί για ένα όχημα που έχει στο όνομά του. Ανεξάρτητα ποσοστού ιδιοκτησίας. Και το απλοποιώ για να καταλάβει ο κόσμος. Σε μια οικογένεια που έχουμε δύο αυτοκίνητα, εφόσον είτε το ένα ανήκει στον ένα σύζυγο και το άλλο στον άλλο και επιδοτούνται και τα δύο οχήματα, είτε ανήκουν κατά ποσοστό και στους δύο, δηλαδή είναι 50-50 και τα δύο οχήματα, εκεί επιδοτούνται και τα δύο. Είτε κάνουν κοινή φορολογική δήλωση, θέλετε να πείτε, είτε όχι. Ανεξάρτητα από αυτό. Ανεξάρτητο. Τα έχουν ποσοστό ιδιοκτησία. Συνήθως έχει ο ένας σύζυγος το 50% και ο άλλος σύζυγος το 50%. Υπάρχουν περιπτώσεις που το ένα όχημα ανήκει στον σύζυγο και το άλλο. Ωραία, θα επιδοτηθεί λοιπόν ο καθένας ανάλογα με το αφημί του. Θα επιδοτούν και τα δύο οχήματα σε αυτή την περίπτωση. Στην περίπτωση όμως που και τα δύο οχήματα ανήκουν στον ένα από τους δύο, στον σύζυγο για παράδειγμα, επειδή έχει ψηλό εισόδημα και θέλει να αποφύγει τα τεκμηρία για οποιοδήποτε. Εκεί την πατήσαμε. Εκεί επιδοτείται το ένα όχημα. Σε περίπτωση που κάποιος είναι ιδιοκτήτης τόσο αυτοκινήτου όσο και μηχανής, θα επιδοτηθεί για το ένα όχημα από τα δύο και σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε την επιδότηση στο αυτοκίνητο να λάβει που είναι μεγαλύτερη.
Είναι ένα όχημα αναθυμία. Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Δεν μου λέτε, θα είναι μια εφαρμογή την οποία θα έχουμε όπως το πιστοποιητικό, ας πούμε, τώρα που έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο που θα τη δείχνουμε στο βενζινάδικο κάθε φορά που πάμε να βάλουμε βενζίνη. Αν τα παιδιά της νέας γενιάς που μας ακούνε τώρα, κυρία Δουγκεράκη, καταλαβαίνουν απόλυτα. Θα είναι μια vitriol card. Μια ψηφιακή. Ναι, μπορείτε να το μεταφράσετε σε μένα που δεν είμαι στη νέα γενιά. Ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα. Μια εφαρμογή όπως είναι το Gov. Θα δείχνουμε μια φωτογραφία. Ναι, βρε χρυσέ μου άνθρωπε, ρωτάω το εξής. Θα πάω να βάλω βενζίνη στο αμάξι μου. Θα έχω κάνει την αίτησή μου, θα έχει γίνει δεκτή. Θα έχω πάρει ένα χαρτί. Θα γίνει τι? Θα πάω μια φορά και θα βάλω τα 50 ευρώ και τελειώσαμε, ή μπορώ να το σπάσω μέχρι το τέλος Ιουνίου? Μπορείτε να το σπάσετε σε όσες φορές θέλετε, σε όσα γεμίσματα θέλετε, αλλά είναι 55 ευρώ. Μία, δύο, τρεις φορές όσο θέλετε. Ωραία. Θα το σημειώνει το πρατήριο πάνω αυτό? Στο διαδικαστικό του δηλαδή ρωτάω πώς θα γίνει το έλεγχος. Πώς πληρώνουμε με την κάρτα μας στο πρατήριο? Το ίδιο πράγμα από το κινητό μας. Θα σκανάρει το μηχάνημα του πρατηρίου την εφαρμογή. Και θα μας λέει, έχετε ακόμα. Και θα φέρει το ποσό που είναι και θα σας λέει, έχετε ακόμα αυτό. Αυτό μάλιστα. Το υπόλοιπο. Το οποίο θα μπορείτε να δείτε και εσείς μέσα στην εφαρμογή. Α, μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τίποτα περισσότερο για να ξέρουμε, μην τα βάζουμε στο τέλος και με τους υπαλλήλους και με τους βενζινοπόλες για το τι ακριβώς θα γίνεται. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, για τους οδηγούς ταξί τον Απρίλιο, ως έχει υποθεί σε όλους τους τόνους και συνεχίζει να λέγεται, θα δοθεί μια έξτρα ενίσχυση ύψους 200 ευρώ, ναι. Άνοιξε η πλατφόρμα εχθές. Μπορούν να υποβληθούν οι δηλώσεις, οι αιτήσεις, με συγχωρείτε. Για τους οδηγούς ταξί, για την αυτή ενίσχυση των 200 ευρώ. Από σήμερα που μιλάμε μπορούν να γίνονται οι αιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, το αρχικό διάστημα που προβλέπεται είναι πολύ μικρό. Αν θυμάμαι καλά, λάβει 19 του μήνα η προθεσμία. Φαντάζομαι ότι είναι μια αρχική προθεσμία και θα δοθούν κάποιες μέρες επιπλέον να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρόκειται για πρόγραμμα. Μέσα από τη σελίδα της ΑΔΕ υποβάλλεται το αίτημα. Σχετικά γρήγορα, σχετικά εύκολα. Ωραία. Να κάνω μια διόρθωση σε ό,τι είπα πριν. Η προθεσμία για τα ταξί είναι έως 15 Απριλίου και όχι 19 που είπα. Η διαδικασία είναι απλή, είναι στα πρότυπα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Γίνεται πολύ γρήγορα. Απαιτείται απλά να έχουν τους δύο συγκεκριμένους κάρτες που έχουν τα ταξί. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις κυκλοφορίες που είπατε, καταθέσεις και τροπολογία στην Βουλή δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, από όσο τουλάχιστον μέχρι θέση του είδα, για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όσοι λοιπόν επέλεξαν να κάνουν προσωρινή κατάθεση πινακίδων μέσω της εφαρμογής mycard.gr της ΑΔΕ για το 2022 θα μπορούν πλέον άμεσα να αλλάζουν τις πινακίδες τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε ένα μήνα, είτε δύο, είτε τρεις, είτε για το υπόλοιπο του έτους, όσο διάστημα αυτοί επιλέξουν, πληρώνοντας τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας για το διάστημα αναφοράς. Με απλά λόγια, εάν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να πάρει πινακίδες για ένα τρίμηνο μέσα στο καλοκαίρι, να κυνήσει το όχημά του το τρίμηνο του καλοκαιριού, θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας τριών μηνών, 3/12 του συνολικού ποσού, χωρίς καμία προσάυξη. Με την ευθύνη όμως, στο πέρας του τριμήνου, να ξαναθέσει το όχημά του σε ακινησία, γιατί στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, θα πληρώσει το σύνολο των τελών κυκλοφορίας του έτους και μάλιστα στο διπλάσιο της αρχικής αξίας του. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική νομοτεχνική βελτίωση, γιατί μέχρι πέρσι να υπενθυμίσουμε ότι ενώ δινόταν η δυνατότητα να λάβουμε πινακίδες για το υπόλοιπο του έτους. Ήταν το πρόστιμο. Υπήρχε μία προσάυξηση στους μήνες, η οποία στην ουσία με αυτόν τον τρόπο φεύγει και τακτοποιείται μία στρέβλωση ετών σε σχέση με την επαναφορά των πινακίδων οχήματα για περιορισμένο διάστημα. Στην ίδια τροπολογία υπάρχει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τους αγρότες. Παρατείνεται για ένα ακόμα έτος και για το έτος 2021 η απαλλαγή από το τέλος επιδεύματος των αγροτών
κανονικού καθεστώτος που έχουν κλείσει μια πενταετία από την ένταξή τους στα βιβλία, υπό τις προϋποθέσεις που προέβλεπε και η περσινή διάταξη, δηλαδή να είναι μέλη ενεργών συνεταιριστικών οργανώσεων. Ήταν κάτι που το είχαν ζητήσει οι αγροτικοί σύλλογοι, ικανοποιείται το αίτημα αυτό τουλάχιστον για ένα έτος ακόμα και βλέπουμε την επόμενη χρονιά, γιατί να υπενθυμίσω ότι και ως φοροτεχνική και όλη η αγορά έχουν αιτηθεί την πλήρη κατάργηση του τέλους επιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις. Μισό τώρα λεπτό να κάνουμε, να πω με μία ακόμα είδηση εδώ που αφορά τον παραγωγικό κόσμο. Έγινε γνωστό ότι μέσω του gov.gr ότι θα πραγματοποιηθεί τη φετινή χρονιά η υποβολή των αιτήσεων για την ενιαία ενίσχυση 2022, όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως επίσης και τη συμμετοχή του Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και μελών της Διοίκησης. Η ανακοίνωση του ΙΠΑΤ αναφέρει ότι η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αναμένεται να γίνει την 5η 14 του μήνα, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα διαθέσιμα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία που συντελούν στην υλοποίηση αυτής της κορυφαίας μεταρρύθμισης στην υπηρεσία του Έλληνα αγρότη, όσο αναφέρει. Πηγαίνετε για να σας αποχαιρετήσω και στις φορολογικές δηλώσεις. Έχουν κατατεθεί μέσα στο σύστημα όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Ανεβαίνουν διαρκώς στοιχεία, κυρίως από τράπεζες, από ΑΕΔ και από ΟΠΕΚ. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουν υποβληθεί 100.000 δηλώσεις. Συνήθως είναι δηλώσεις που εμείς οι λογιστές λέμε πιλότοι, για να δούμε απλές δηλώσεις, απλές φορολογικές δηλώσεις, για να δούμε κατά πόσο το σύστημα ανταποκρίνεται. Θεωρώ ότι σχετικά σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των στοιχείων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Υπάρχει το ζήτημα με τις επιχειρήσεις και την νέα μέθοδο διασταύρωσης που επέλεξε το Υπουργείο, η ΑΔΕ ουσιαστικά, να μας ανακοινώσει λίγες μέρες πριν, που θα εκταθεί σε έκταση, θα πάει έως 10 Ιουνίου, με δεδομένο ότι η δηλώση κλείνει 36, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Για συνταξιούχους καθαρούς, μισθωτούς καθαρούς, και θα εξηγήσω εννοώ, θεωρώ ότι ίσως και πριν το Πάσχα η εφαρμογή θα είναι έτοιμη να δεχτεί τη δηλώση, θα έχουν ανέβει όλα τα στοιχεία. Κανονικά βέβαια, για να γκρινιάξω και λίγο παραδοσιακά, από την ημερομηνία εκείνη και μετά θα πρέπει να μετράει το τετράμινο που έχει δεσμευτεί το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από την ημέρα που ανοίγει η εφαρμογή. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Να είστε καλά.